Νύχτα τα κάνανε, μέρα να έρθουν να τα δούνε. Μέρα να έρθουν να τα δούνε αυτά τα χάλια, τα έσχη. Είναι ανεύθυνοι και ανεγκέφαλοι. Αυτό ξέρω εγώ. Καλά είναι τα γραφεία, καλά είναι τα χαρτιά, αλλά να έρθουν να τα δούνε στην πράξη. Έτσι, και να μην καταστρέφουν περιουσίες και μαγαζιά. Οργείς επαγγελματίες και κατοίκους προκάλεσαν ρυθμίσεις στην κυκλοφορία οχημάτων σε τμήμα της λεωφόρου Κνώσου, όπου τοποθετήθηκαν πλαστικά κολονάκια μετά τις εργασίες διαγραμμίσεων, οι οποίες μάλιστα έγιναν τα μεσάνυχτα. Εφαρμόζουν πράγματα εντελώς που δεν είναι καθόλου λειτουργικά στην πράξη. Έτσι, άλλη θεωρία και άλλη πράξη, παιδιά. Η πράξη είναι εδώ. Να έρθει να δει τα αποτελέσματα των πράξεών του. Και αν εσείς αυτή τη στιγμή βλέπετε μια κατάσταση που λύνει θέματα, πέστε το και σε εμάς. Γιατί εμείς βλέπουμε περισσότερα προβλήματα από ό,τι πριν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα άλλο να πει κανείς. Κρίμα. Κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν και διεκδικούν μια ψήφο από το δημότη του Ηρακλείου. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω, παιδιά. Καταστραφήκαμε τελείως. Κλείνουμε τα μαγαζιά μας. Ποιος είναι, μας εξηγήσουν το λόγο που το κάνανε αυτό. Έτσι. Βλέπετε τι γίνεται το πρωί. Είμαι από τις 6 ώρα το πρωί εδώ. Ήρθαν χθες το βράδυ 12 η ώρα να τα φτιάξουν, να τα βάλουν. Έτσι, για να μην τους πάρει κανείς χαμπάρι. Λοιπόν, ένας υπεύθυνος δεν ήρθε να μας εξηγήσει γιατί το κάνουν αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Έτσι. Διαλύσαν τα μαγαζιά τελείως. Ούτε μας σκεφτήκανε καθόλου. Έτσι, μου είπε κάποιος εδώ πέρα της Δημοτικής Αστυνομίας ότι να μην πειράζουμε τη φθορά ξένης περιουσίας, τα κολονάκια. Την περιουσία τη δική μας που διαλύει, ποιος θα την πληρώσει. Ποιος θα την πληρώσει. Ας έρθουν αυτοί οι υπεύθυνοι. Λαμπρινός, Αναστασάκηδες και Σία να μας τα πούνε εδώ πέρα. Τα κλείσε τον άνθρωπο και εδώ, αλλά μαγαζιά που είναι πιο κάτω. Είναι δυνατόν. Με το πρώτο φως της ημέρας, αρκετοί επαγγελματίες και κάτοικοι της περιοχής έπεσαν από τα σύννεφα, αντικρίζοντας το κυκλοφοριακό χάος και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, όπως τροφοδοσίες καταστημάτων, στάθμευσης, καθώς και διέλευσης πεζών. Έχουν μοιράσει το δρόμο στα δύο. Νύχτα. Το έργο έγινε μετά τις 12 και το πρωί που σηκωθήκαμε είδαμε το έργο αυτό. Έχουν μπλοκάρει εντελώς την Κνωσού. Τα καταστήματα έχουν κλείσει, δεν μπορούμε ούτε στάθμευση, ούτε στάσεις να κάνουν, ούτε για τροφοδοσία, ούτε μπορούμε να πουλήσουν. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που έχουν κάνει, θα φτάξουμε εισαγγελέα. Θα βγάλουμε όλα τα κολονάκια, ό,τι έχουν βάλει, για να μην εμποδίσουν, για να ελευθερώσουμε την κυκλοφορία. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα καταστήματα. Δεν μπορούμε καταρχήν με αυτόν τον τρόπο που κάναν τώρα ούτε να προμηθευτούν πρώτες ύλες. Δεν μπορούν να πλησιάσουν οι πελάτες. Δεν μπορούν να περπατήσουν στα πεζοδρόμια, γιατί αναγκάζονται τα αυτοκίνητα και ανεβαίνουν πάνω στα πεζοδρόμια. Θεωρούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχε λόγος να βάλουν κολονάκια? Νομίζω ότι δεν υπήρχε κανείς λόγος. Εγώ θα έλεγα εκεί στο Δήμο να σταματήσουν να τρώνε λιγμένα. Αυτό έχω να τους πω. Να σταματήσουν να τρώνε λιγμένα. Γιατί έχουν την εντύπωση ότι μόνο ένας άνθρωπος που τρώει λιγμένα παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Με τεμποδιούν και η διέλευση λεωφορείων του αστικού κτέλ. Επαγγελματίες μας περιέγραψαν επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες εκτελήχθηκαν νωρίς το πρωί. Τι είναι η ταχεία κυκλοφορία που θένε? Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Κοντεύω να σκοτωθώ, με να σκοτώσουν εμένα πριν εκεί. Τα αυτοκίνητα πάνε δεξιά-αριστερά. Είναι μια κατάσταση τραγική. Δεν μπορεί να περάσει ένας πεζός μπροστά από το αμαγαζιά μας. Προηγουμένως ένας κύριος μας έφερνε καφέ και κόντεψε ένα διερχόμενο μηχανάκι να το ρίξει κάτω. Ένα αμαία από πού θα περάσει, μια μητέρα με ένα καροτσάκι από πού θα περάσει, παιδιά? Πώς θα τροφοδοτούμε τα μαγαζιά μας, με τι θα τα τροφοδοτούμε, με αλεξίπτωτο, θα πέφτουν από τον ουρανό τα πράγματα? Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο δρόμος. Εγώ είμαι εδώ τώρα 30 χρόνια και αυτό το ρεζιλίκι δεν το έχω ξαναδεί. Για χαριστική βολή στα καταστήματά τους κάνουν λόγο επαγγελματίες, οι οποίοι θα επιδιώξουν συνάντηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα, για τα οποία δεν είχαν την παραμικρή, όπως είπαν, ενημέρωση.